Χρονικό περιθώριο 20 ημέρων δίνει ο Δήμος Θέρμης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για να επιλύσει άμεσα προβλήματα στο κέντρο φιλοξενίας των Βασιλικών, τα οποία και έχουν επισημανθεί εδώ και τουλάχιστον 2 μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση, προαναγγέλει κινητοποίηση σε συνεργασία με τους υπευθύνους του κέντρου φιλοξενίας. Τα βασικά προβλήματα τα οποία είχαμε αναδείξει τότε, για τη λύση των οποίων δεσμεύτηκε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, δεν έχουν λυθεί. Όταν οι άνθρωποι δεν έχουν θέρμανση, τι κάνουν, ανάβουν φωτιές και σε έναν περίγυρο 2 χιλιομέτρων δεν έχει μείνει ξύλο πουθενά. Η διοίκηση του Δήμου και οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν να ληφθούν μέτρα για την υγιεινή στο χώρο του ΚΑΜΠ, καθώς και για την ασφάλεια στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Πολυγύρου. Θέτουν επίσης ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της δομής. Θα μείνουν μόνιμα, γιατί έχουμε σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να μας απαντήσει το Δήμος, ούτε η ΠΑΤΗ αρμοστία, γιατί λένε ότι κανένας πια δεν γνωρίζει, ούτε ένας ούτε άλλο. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δέχονται με αρκετά αργούς ρυθμούς τους πρόσφυγες. Η τελευταία ενημέρωση που είχα, μπορεί να έχουν αλλάξει λίγο τα νούμερα, είναι για 7.500 πρόσφυγες που έχουν ουσιαστικά φύγει μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Ο Δήμος Θέρμης ζητά επίσης ενημέρωση για την ένταξη των προσφυγόπουλων του Κέντρου των Βασιλικών στην εκπαιδευτική διαδικασία, ζητώντας διασπορά των παιδιών και σε σχολεία άλλων περιοχών. Σήμερα είμαστε κοντά στη δεύτερη φάση του προγράμματος αυτού. Στη δεύτερη αυτή φάση δεν είναι το συγκεκριμένο κάμπ εδώ του Δήμου σας. Όμως το Υπουργείο Παιδείας έχει πει ότι μέχρι τα Χριστούγεννα όλα τα κέντρα φιλοξενίας, τα παιδιά, τα προσφυγόπουλα θα ενταχθούν στην εκπαίδευση. Υπάρχει μια κατεύθυνση διασποράς, η οποία προέκυψε από τη συνάντηση αυτή που είπαμε με τον Γενικό Γραμματέα. Στο κέντρο φιλοξενίας των πρώην αποθηκών Κορδογιάννη φιλοξενούνται σήμερα 800 πρόσφυγες.